Την... Μόλις πήρε την μπάλα την έβγαλε πλάγιο, δεν το είδα αυτό. Εντάξει. Don Cult, και εσύ από τα μηνύματα της βραδιάς. Αλλά δεν ακριβώς έτσι, δεν είμαι κύπελα, με κάτι άλλο είναι. Ασλαμά, το όνειρό σου να κάνεις εκπομπή, λέει, θα γίνει πραγματικότητα. Θα γίνει εφιάλτης. Κανονικά. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε ότι ο Χατζινάκος όταν μιλάει δεν αερίζεται. Είπαμε, θα γίνει πρώτης γραμμής, θα είναι, θα προκαλέσει σεισμό και νομίζω ότι τουλάχιστον στα λόγια μας είμαστε συνεπείς. Τώρα, πολλοί θα πούνε το Χατζινάκο τον έτσι να πούμε, πήγε τρύπησε τον Ραπτόπουλο οτιδήποτε κτλ. Εγώ ξέρω ότι όταν, όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο, όταν ένας παίκτης είναι ελεύθερος, μπορεί να κάνει τη μεταγραφή που επιθυμεί. Λοιπόν, αυτό το ξεκαθάρισα και πριν, θα το ξεκαθαρίσω και τώρα, γιατί για μένα είναι υψίστη σημασία σε αυτό το πράγμα. Προτού πουν κάποιοι, ξέρω εγώ, για ρουφιανιλίκια ή οτιδήποτε, στην παρουσίαση που κάναμε με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο, είδα από τον Γρηγόρη μια πικρία σχετικά με τη συμπεριφορά του διαχειριστή του καναλιού του Κωστή, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις τα οποία φυσικά δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να τα αναφέρω. Άμα θέλει ο Γρηγόρης κάτι να πει, είναι δικό του θέμα. Και σταμάτησε, εγώ τουλάχιστον δεν είχα δει κάποιο βίντεο από εκεί, εδώ και 25 μέρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι πρόσφατο. Και είδα αρκετή πικρία από κάποιες συμπεριφορές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι απλά. Μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε και μέσα σε μία μέρα επήλθε αυτή η συμφωνία για να συνεχίσουμε μαζί στο διαδικτυακό κομμάτι. Θεωρώ ότι τουλάχιστον είμαι ικανοποιημένος με τον εαυτό μου ότι μπόρεσα αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι και μετά να συνυπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρώ όλος ο κόσμος έχει αγαπήσει από τη Μαρμίτα, γιατί εγώ θέλω να κάνω Μαρμίτα, έτσι λέγεται το κανάλι, έτσι θέλω να είναι και οι εκπομπές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με καλτήλα, με οπαδικές αντιπαλότητες, με τους καυγάδες μας άμα θέλεις, με τις αγάπες μας, με τις αντιθέσεις μας, με τις πολιτισμικές διαφορές. Αυτό που έχει πει και ο Μάριος τότε όταν αποχώρησε από το τηλεοπτικό, για το τι είναι η Μαρμίτα, που είναι κάτι, είναι μια συνύπαρξη ανθρώπων αρκετά ετερόκλητων και διαφορετικών, από άτομα με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετικά πιστεύω, με υποκουλτούρα, με ό,τι θέλεις, έτσι, αντισυμβατικά πράγματα, και νομίζω αυτό θέλω εγώ να συνεχίσω, και η επιλογή των ατόμων που στελεχώνουν το Μαρμίτα Sports, πιστέψε με, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι θα επιθυμούσαν να είναι στη Μαρμίτα ακόμα και άνευ αποδοχών. Στη δικιά μας τη Μαρμίτα τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, και το είπα ότι από εδώ και πέρα η Μαρμίτα δεν θα είναι η ΕΚ κάποιων οποίοι ή έχουν στη φαντασία τους ότι είναι μαρμιντική ή οτιδήποτε, να μονιμοποιηθούν εδώ πέρα. Έχω κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να συνυπάρξουν άτομα τα οποία και ο κόσμος τα ήθελε ξανά στο προσκήνιο, να κάνουν την εμφάνισή τους, όπως έφερα μαζί στην ομάδα τον Τρέγια και τον Ντρούλινγκ, νομίζω από τις ισχυρότερες οπαδικές φωνές στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια που παρουσίασαν στην παλιά Μαρμίτα και μετά. Δεν συζητάω για τον Μάριο τον Ασλαμά, ο οποίος είναι ζωντανή ιστορία της Μαρμίτας, με διαχρονικότατη παρουσία και συνεπή παρουσία. Και αυτή τη στιγμή με τη μεταγραφή του Γρηγόρη του Κόκκινου, νομίζω ότι το πράγμα μπορεί να δέσει ακόμα περισσότερο και η ομάδα να στελεχωθεί με ακόμη περισσότερους ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορούν να δώσουν αυτό που θέλουμε στο κοινό, καλή παρέα, αλλά και όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε που αποτελούν τη Μαρμίτα, κατά τη γνώμη μου. Επανεμφανιστήκανε ο Μακουκούλας και ο Μπουγάτσας, που είχαν πολλά χρόνια να βγουν στο προσκήνιο με τα reunion που κάναμε. Κάναμε και δύο reunion με τα παιδιά. Ήρθε ο Κιμπόκο σε ένα live. Και εγώ θέλω όλα αυτά τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Μαρμίτα Sports με τους σταθερούς συνεργάτες τους
αλλά και με κάποιες guest εμφανίσεις ατόμων που είναι μαρμίτα, όπως είναι ο Μπουγάτσας, ο Μακουκούλας, ο Κιμπόκο κάποιες φορές, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα και είναι στο χέρι μας αυτό το πράγμα, με σεβασμό ο ένας τον άλλον, ας έχουμε τις αντιθέσεις μας και τις διαφορές μας σε κάποια πράγματα, με σεβασμό ο ένας τον άλλον να προχωρήσει αυτό το πράγμα, αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, τώρα, ρε Χατζινάκο, θα μου πεις, εσύ έλεγες το Γρηγόρη τον κόκκινο, χωρίς το Ραπτόπουλο δεν είχε στο στοίχημα έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα. Λοιπόν, το αν υπήρχε μία κόντρα με τον Γρηγόρη τον κόκκινο, γιατί ποτέ δεν μιλήσαμε απευθείας, είναι πολύ εύκολο όταν είναι στη μέση ο Ραπτόπουλος το να δημιουργηθεί δύο άτομα κοινά σε κόντρα, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι το μόνο εύκολο να προκύψει αυτό το πράγμα. Εντάξει, νομίζω ότι και ο ίδιος ο Κωστής με τις ιστορίες που έλεγε με το κόκκινο και με διάφορα πράγματα, το προκαλούσε αυτό το πράγμα. Κακά τα ψέματα, έτσι. Συνεργάτης του είναι, αυτός γνωρίζει καλύτερα πώς να διαχειριστεί τη μεταξύ του σχέση. Από εκεί και πέρα, και εμείς από εκεί και πέρα, γινόταν ένα κουτσομπολιό, γινόταν ένας χαβαλές. Άλλο εκείνο το κομμάτι και άλλο το κομμάτι της συνεργασίας. Έτσι. Όταν βρίσκεσαι να μιλήσεις με έναν άνθρωπο που μπορεί να είχε στο παρελθόν μία κόντρα, γιατί στην ουσία εγώ με τον Γρηγόρη δεν είχα ποτέ να χωρίσω τίποτε. Τώρα, αν δεν με άφησε αυτός να πω μια φορά στοίχημα στο Μετρόπολης, αν εγώ μετά τον είπα, ξέρω εγώ έτσι για το στοίχημα ή οτιδήποτε, κάνα χαρακτηρισμό ή οτιδήποτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι έτσι σοβαρό ή ότι έχουν υποθεί πράγματα που δεν έχουν επιστροφή. Ουδέποτε είχα καμιά σοβαρή κόντρα, είχαμε κάνα 2-3 φορές έτσι μια ψιλοκόντρα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να υφίσταται θέμα για μπιφτέκια ή αγύρισης μπιφτέκια ή το ένα ή το άλλο, ούτε ποτέ απέκλεισα εγώ κάποιον από την παρέα εδώ πέρα και από το Marmita Sports. Ποτέ δεν είπα ότι κάποιος αποκλείεται. Αρκεί, όπως είπα και σήμερα στην παρουσίαση, να έρθει με πνεύμα συνεργασίας και όχι να έρθει για να υποβαθμίσει τον Α ή τον Β συνεργάτη εδώ πέρα της ομάδας. Το είπα και θα το τηρήσω αυτό το πράγμα, ότι αυτό μπορεί να προοδεύσει μόνο αν όλοι λειτουργήσουμε σαν ομάδα και ας υπάρχουν κάποιες διαφορές εντωμεταξύ με κάποιους, είτε στα οπαδικά τους είτε σε οτιδήποτε άλλο. Πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και αυτό εδώ πρεσβεύω και αυτό θα συνεχίσω να πρεσβεύω όσο ηγούμε αυτής της προσπάθειας. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Έτσι, μηνύματα σιγά σιγά θα έρθουμε και στα μηνύματα. Έπρεπε να πω και κάποια πράγματα, γιατί σίγουρα κάποιοι έχουν τις απορίες τους. Τι γίνεται ρε κουφάλες, αυξηθήκατε τώρα στο YouTube που έγινε μεταγραφή ρε. Για τέτοια ψοφάτε. Λοιπόν. Λοιπόν, Βασίλη, να τελείωσες, να πω εγώ. Ναι, ναι. Γιατί τα μηνύματα 9 στα 10 με το όνομά μου μέσα. Ωραία, ναι. Και παιδιά, όπως ο Έλεος μου θυμίζει εδώ, και να ήθελα να το ξεχάσω, δεν το ξεχνάω, παιδιά, θα τα έλεγα, εντάξει. Λοιπόν, ότι η πόλη είναι ένα μεγάλο χωριό, το καταλάβατε σήμερα, επιβεβαιώνεται έτσι. Είμαστε, ανακυκλώνεται, είναι κάποια άτομα, εντάξει, οκ. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε άλλο, να πω ένα αντίο. Έφυγε χθες το πρωί, συγγνώμη, ο Μπάμπης ο Αργυρίου, μορφή της πόλης. Σε ηλικία 58 ετών, σήμερα το πρωί το πάθω στον αέρα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει ένας παραγωγός. Και μου συμβαίνει αυτό σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, για τρίτη φορά στη ζωή μου. Ή τρίτη ή τέταρτη. Αλλά ειδικά για άνθρωπο που τον αγαπούσα τόσο και τον αγαπούσα τόσο πολύ, τρίτη φορά, μορφή της πόλης, κλεισμένος με μεγάλο πρόβλημα υγείας μέσα σε ένα δωμάτιο τα τελευταία 15 χρόνια, απλά δημιουργούσε, έγραφε βιβλία, δημιουργούσε, μελετούσε για μουσική κτλ. Ο Mr. Lazy Dog, ο Mr. Rolling Under. Μας έμαθε μουσική στην πόλη, σε 5 γενιές της πόλης μας έμαθε μουσική, μεγάλη μορφή τεράστια. Και επειδή κάποιοι με ρώτησαν το πρωί και δεν το γνώριζα στο ραδιόφωνο, η κηδεία είναι αύριο 3 ώρα στο Άνω Μητρό Σερών. Του Μπάμπη, όπως έχει να πάει. Τεράστια μορφή. Θα πω και αύριο και δύο πράγματα στο ραδιόφωνο λίγο παραπάνω. Να καλό ταξίδι στον Μπάμπη. Πες Βασίλη. Πρωτού προχωρήσεις, Μάρη, να ευχαριστήσουμε τον Ολυμπιακό Στήρα 7 για το donation. Τι μεταγραφή ήταν αυτή, Ρεμπίλη, μας χωρώνεις. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Ολυμπιακάκια. Σταθερή στήριξη εδώ, Ολυμπιακός 7. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως και τον Βασίλη 83 για το subscribe. Και τον Αυγερινό νωρίτερα, Βασίλη. Στο Twitch και τον Αυγερινό, ναι. Ξεκίνησε να μιλάς. Ευχαριστούμε, Αυγερινέ. Αυγερινά, σε καλά, παλικάρι μου. Απλά ξεκίνησε να μιλάει ο Βασίλη. Ευχαριστούμε, αδερφέ, να σε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, ασλά μας. Ωραία. Λοιπόν,
Το τι ηλικία έχω, ξέρετε. Πάνω κάτω. 29,5 είναι. Τόσα χρόνια μένω αυτό το χώρο. Αυτό σκεφτόμουν και σήμερα και πολλές άλλες φορές βέβαια. Δεν έχω βγει από τον χώρο αυτών όλων με εξαίρεση για δουλειά όταν επιβαλόταν, ας πούμε. Δηλαδή μας έχει βγάλει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή για τραπέζι στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Εκεί που είναι τώρα τα παιδιά, ο Ντρούλινγκ με το. Μας έχει βγάλει για φαγητό, ξέρω εγώ, εμένα και δυο άλλους. Ένα ιδιοκτήτης. Άλλο αυτό για δουλειά, αναγκαστικά. Δεν μπορούσα να πω όχι, ας πούμε, έτσι. Και μάλιστα κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Δεν έχω βγει με κανένα. Να πω για τον Γρηγόρη που φέρνει σήμερα ο Βασίλης. Εγώ κατανοώ απόλυτα, δεν αποτύπω, γιατί μου έχουν μάθει όλοι οι παλιοί στον χώρο αυτό αναγκαστικά με κάποιους συνυπάρχεις σαν δουλειά. Αναγκαστικά. Δηλαδή υπό άλλες συνθήκες. Δεν είναι απαραίτητο κάποιοι να γίνουν, ναι, και φίλοι. Δεν θα ήθελες να ήσουν, ας πούμε, ούτε στα 100 μέτρα έτσι να συνυπάρχετε σε ένα μαγαζί. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή κάποιοι μου στείλαν και έχουν δίκιο, όπως ο Έλεος, που δεν μπορώ να το. Δεν το ξεχνάω απλά. Από τη στιγμή που το θυμάται, ας πούμε, ο Έλεος και κάποιοι άλλοι που στείλαν κάτι, πού να το ξεχάσω εγώ, γιατί εμπλέκεται και συγχωρεμένη η μάνα μου. Εγώ εδώ πώς θα συνεπάρξω με τον. Και δεν ξέρω και τι θα κάνουμε ακριβώς. Θα μου πει ο Βασίλης. Κάποια πράγματα δεν σβήνουν. Δεν σβήνουν. Δηλαδή, το ότι με έβγαλε κάπως, δεν θέλω να το πω τώρα. Και το άκουσε η μητέρα μου. Και θα λιποθυμούσε στην κουζίνα και ανέβασε την πίνα στο νοσοκομείο, ας πούμε. Και με πήρανε την ίδια μέρα και την επόμενη τρεις δικηγόροι για να αναλάβουν την υπόθεση. Το έχουμε πει με τον Ραπτόπουλο αυτό εδώ πέρα μπροστά. Ήταν και ο Βασίλης, νομίζω, πάνω στο σπίτι του όταν κάναμε εκπομπές. Και ο Νίκος ο Πετροβλάκης κάλεσε τον Ραπτόπουλο για να μας δώσει. Να του έδωσε λεφτά για να μας βγάλει για τραπέζι, για να τα βρούμε κτλ. Όπως το ότι είχε πει ότι θα βάλει Ρώσους να με δίνουνε. Και μου το μετέφερε ο ραπ και ένα άτομο ακόμη. Μαρία, ναι. Το τι γίνανε αυτά ή τέτοιες λεπτομέρειες που δεν μπορείς να έχεις αντίλογο, ναι, δεν θέλω αυτή τη στιγμή και πόσο μάλλον την αυτή την ημέρα. Αν έχεις κάποια θέματα. Όχι, αυτά για μένα δεν θέλω να ακούγονται. Αν έβαλε Ρώσους να σε δίνουν οτιδήποτε. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτά εδώ ούτε μπορείς να τα αποδείξεις, ούτε θέλω τέτοια μέρα να υποθούν τέτοια πράγματα. Αν μπορώ, καλά, μπορώ. Ωραία, αν μπορείς, απέδειξε το. Ναι. Μπορείς να καταφύγεις στη δικαιοσύνη άμα θέλεις. Όπως έχουμε πει πράγματα, για μένα, μέρα τέτοια, δεν θέλω να δηλητηριαστεί τίποτε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Το ξεκάθαρα. Ναι, κάτσε. Είμαι. Λοιπόν, Βασίλη, αν θέλεις, μπορείς να πεις στο κομμάτι, αν εσύ μπορείς να την υπάρξει με τον Γρηγόρη, ναι, για το σχολιασμό, τι, κάνουμε, ή δεν τίποτε, έχετε, ναι, κάποια κοινά. Ναι. Δεν αυτό είναι άλλο νόημα που έχει. Στον χώρο μας, επειδή είμαι στον χώρο 35 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, μου επιτρέπεις. Ναι. Το με επιτρέπει στο σεβασμό που σου δείχνω και εγώ. Σου επιτρέπω στο βαθμό του να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Δείχνω σεβασμό σε όλους και σε σένα, κύριε. Σου επιτρέπω στο βαθμό αυτό του να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Αυτό πάω να πω. Το αν έβαλε να σε δίνουν ή οτιδήποτε, αυτά δεν θέλω να σου πει. Απείλησε. Απείλησε αυτό, μπορείς, ναι, να το αποδείξεις. Με τον Ραπτόπουλο και με ένα ακόμη άτομο. Το φέρω. Απόδειξε το, ναι. Να του φέρω. Απόδειξε το. Ότι το είπε. Ναι, απέδειξε το. Με τον Ραπτόπουλο και με ένα άλλο. Ωραία, απέδειξε το. Να του φέρω. Ναι, φέρω το. Γιατί αυτό είναι σοβαρό που ακούγεται. Βέβαια. Ωραία. Το είχε πει και τηλεφωνία. Α, κάτσε, περίμενε. Λάθος. Άκουσε με, Μάρια. Και στον ίδιο το άκουσε είπε. Άκουσε με, Μάρια. Δεν ξέρω σε ποιον το είπε. Αυτός. Υπάρχουν στοιχεία για αυτό που λες. Και είναι εσύ δίπλα. Και εσύ είμαι αυτίκος. Μάρια, είσαι αυτός, είσαι αυτίκος. Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αν θέλεις. Οδηγούσε με τώρα δίπλα. Ωραία. Άσε τώρα. Εγώ θέλω πράγματα τα οποία αποδεικνύονται με στοιχεία. Ωραία, έτσι, να σου φέρω τη μάνα μου την εκδήλωση. Φέρε την κασέτα, που είπε κάποια πράγματα. Ναι. Να πω, να η κασέτα, εδώ ο Μάριος έγινε αυτό το πράγμα που καταλογίζει αυτό το πράγμα. Βρείτε τα, μην τα βρείτε, είναι αλλονού που πάει Ευαγγέλιο. Ναι, καλά, κάτσε, τι να σου, λοιπόν, πω, να σου φέρω την εκδήλωση με τη μάνα, ας πούμε, τι να φέρω. Ρε φίλε, τους την δικηγόρους, κασέτα που είπε αυτά τα πράγματα. Να σου εσύ φέρω. Λες τώρα, κοίτα να δεις, τέτοια μέρα. Το να έχεις, το να μέσα σου για κάποια πράγματα να τα κρατάς και να έχετε κάποιες προσωπικές διαφορές είναι κάτι που αφορά εσένα και τον Γρηγόρη. Δεν αφορά τον κόσμο, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχτούν άμεσα, γιατί αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν το θεωρώ σωστό αυτή τη στιγμή. Όταν δεν είναι παρόν κι αυτός. Ωραία, εντάξει. Ναι. Αν είναι, άρα θέλω ξανά και για μένα όμως, Βασίλη, και για μένα, όταν δεν είναι παρόν, το παραμικρό αποτρέχει από τον. Ναι, ευχαρίστως, δεκτό. Αυτό δεν είναι τώρα. Δεν είναι κομπές αυτό. Περίμενε, ρε φίλε. Άλλο να λέμε χοντράδες για κάποιον ότι με απείλησε. Τι χοντράδες. Ή με έβρισε ή με έκανε. Τη μάνα μου φορά όλο στο νοσοκομείο. Εσύ, Μάριε. Θα σου φέρω αύριο τους δικηγόρους. Φέρ τους δικηγόρους. Θα σου πάρει τηλέφωνο δικηγόρος. Φέρ τους, ρε φίλε. Θα σου πάρει τηλέφωνο. Θέλω στοιχεία. Γιατί να έρθει μπροστά ο δικηγόρος. Να φύγει όπως θέλει. Να σε πάρει λέμε και σου πει είναι αυτός. Και τότε τον αποκάλεσε έτσι. Άλλο να λέμε
τον Τρέι για τον Παοκτσί που τον κόλλησα και τον έκανα, και άλλο να λέμε για τέτοια σοβαρά πράγματα. Ναι. Νομίζω και ο Τάσος το είπε αυτό το πράγμα. Ποιος ότι θέλει? Αν δεν είναι παρόν, δεν θέλει. Άμα δεν θέλεις και εσύ όταν δεν είσαι παρόν να λέμε οτιδήποτε, δεκτώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχω πρόβλημα. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή με τον καινούριο συνεργάτη αυτή τη στιγμή που θα είναι στο Marmita Sports, άμα να ξεκινήσουμε έτσι, το χαμίσαμε τη μάνα. Λοιπόν, μπορείς αν έχεις κάποιες διαφορές κουλτούρας ή οτιδήποτε, αυτό το πράγμα είναι... Διαφορές κουλτούρας δεν έχω, γιατί δεν είσαι κουλτούρα. Ναι, εντάξει. Ούτε, αυτό είναι κουλτούρα, ας πούμε, ούτε εγώ δεν έχω κουλτούρα. Μάρι, κοίτα να δεις. Εντάξει. Λοιπόν, είπα ότι εδώ πέρα θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Αυτό, Βασιλή, αυτό είναι κάτι. Αυτό παντού. Άκου να σου πω, πουθενά δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, αν εμένα με ενδιαφέρει, Μάρι, εμένα με ενδιαφέρει η παρουσία του να είναι σωστός απέναντί σου. Να είναι εδώ παρόν και να σέβεται. Το τι είχατε στο παρελθόν δεν με αφορά. Εγώ γαμιέμαι εδώ πέρα να φέρω τον αφρό της Θεσσαλονίκης. Είτε είναι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αυτό που θεωρείς αυτό. Δεν θα ανεχτώ. Αυτό που θεωρείς αυτό. Δεν θα ανεχτώ τίποτα. Αυτό που θεωρώ αφρό, αυτό που θεωρώ μαρμίτα. Για μένα. Για τα δικά μου μάτια. Εγώ το ξεκίνησα αυτό το πράγμα και είναι δικιά μου ευθύνη αυτό το πράγμα να πάει μπροστά. Και δεν περισσεύει κανένας. Για μένα. Αν θέλουμε αυτό το πράγμα να προοδεύσει. Κατά τη γνώμη μου, αν υπάρχουν διαφορές από το παρελθόν, ούτε εγώ ευθύνομαι, ούτε εγώ θα αποκλείσω. Μα δεν καλά να μιλήσω, δεν μιλήσω. Όχι, ξεκίνησε με κάποιους χωρακτηρισμούς. Θα τελειώσω με την προσπάθεια που κάνεις εσύ. Ναι, κοίτα να δεις. Αλλά θα φάω, Βασίλη, θα φάω σκατά μέχρι 5 κιλά παραπάνω. Όχι, έχω φάει πολλά ήδη. Άκου να δεις. Έχω φάει πολλά. Μην κάνεις σηκώθηκε να με δίνει. Μάρτι, δεν θα τα λες αυτά. Δεν θα τα λες αυτά εδώ. Σηκώθηκε ο Τρέγκα να με δει. Τι σηκώθηκε, Τρέγκα. Έπεσε πάνω. Πήγες και χτύπησε το ποτήρι. Έπεσε πάνω σου. Περίμενε. Πήγες και χτύπησε έτσι το τραπέζι στα μούτρα του. Περίμενε, ρε Σιμάρη. Καλά, έβλεπε ο κόσμο. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Γιατί μου είπε ότι κάποια δημοσιογράφος σου είπε. Με είπε. Περίμενε. Απόδειξη θέλω κι εγώ. Περίμενε. Ποια δημοσιογράφος. Θες απόδειξη. Από ποια ένωση. Και να πηγαίνει να χτυπά το τραπέζι μπροστά στα μούτρα του. Το προκάλεσε. Το προκάλεσε, Μάρη. Τον Ηρακλειδέα και εμένα δεν σηκώθηκε να χτυπήσει. Τον Ηρακλειδέα. Άλλο είναι με τον Ηρακλή. Τι άλλο τον άγχο, τι έκανε το παιδί, τι είπε. Τι είπε, δεν τον έβρισε. Είπε ότι σε είδαμε στο που τον είπε, τον είδα. Δεν θυμάμαι κιόλα. Λοιπόν, με τον Ηρακλειδέα είναι θέμα του Τρέγια και του Ηρακλειδέα. Δεν χρειάζεται συνήγορο ο Ηρακλειδέα. Στο γεγονό που λες ότι σηκώθηκε ο Τρέγια και σε έσπρωξε, πήγε και εσύ με επιθετικότητα μπροστά σου και του χτύπησε το τραπέζι στα μούτρα. Αμοιβαίο ήταν, εντάξει. Α, το δεν με νοιάζει ο Τρέγια τώρα, Βασίλη. Εντάξει, οκ. Εντάξει, πραγματικά. Εγώ λέω, είπα κάτι καταρχά, εγώ δεν σε γλύφω. Δεν θέλω να με. Άκουγε, δεν σε γλύφω. Και να σου πω κάτι. Έχει πει προ τιμήν σου, μου έχει πει πολλέ φορέ, από εδώ μάλλον δεν σε κουνάει κανεί. Και τι σου είχα πει εγώ, θυμάσαι. Κάτσε, όχι, περίμενε. Αν έρθει κάποιο και σε χτυπήσει ή σε φερθεί άνανδρα ή οτιδήποτε, ναι. Εσύ μπορεί να μου πει, Μάρι, αυτό εδώ πρέπει να του κόψει το βήχα. Σε αυτό Βασίλη, εδώ. Βασίλη, όχι Μάρι, Βασίλη. Να σου πω εγώ, Βασίλη. Ναι. Άκου, δεν θέλω, όχι, δεν θέλω. Περίμενε. Βρε, προς τιμή σου μου λες από εδώ δεν σε κουνάει κανείς. Τι σου απαντώ εγώ και στο απάντησα και μπροστά στα παιδιά όλο και το ξαναλέω και τώρα. Λάθος κάνεις, με κουνάς. Μου λες, Μάρι, sorry, τώρα τελειώσαμε. Δεν είσαι ΕΙΑΘ, ούτε ΔΕΔΙΕ. Ποτέ δεν έχω διατελέσει δημόσιους υπάλληλους, από όσο θυμάμαι. Δεν θα ήμουν και εδώ πέρα να δημιουργήσω. Απλά θεωρώ ότι η καθημερινότητα και η παρέα του κόσμου είμαστε εμείς οι δύο. Η καθημερινότητα και η καθημερινή παρέα. Ναι. Οι σχολιασμοί αγώνων μπορεί να γίνουν με έναν Ολυμπιακό από την Αθήνα, με έναν Παοξή, με έναν τέτοιο. Εμείς είμαστε η ραχοκουκαλιά και η καθημερινή παρέα. Μπράβο, άλλο αυτό. Δεν αλλάζει. Πρέπει να μου σμάρει, sorry. Από σήμερα, φίλε, κάτι μου την έδωσε. Δεν είναι. Συγγνώμη, τελειώσαμε. Είσαι και οικονομικά απέναντί μου συνεπέστατο. Δεν έχω το παραμικρό παράπονο. Το λέω, το έχω πει και μάλιστα κάτι σε σύγκρινα πρόσφατα με κάποιον άλλον. Που μου χρωστάει, κατάλαβες ποιον. Κατάλαβες ποιον. Ναι. Απλά σε αυτό το τραπέζι, ναι. Μάριε, ναι. Θέλω να γίνει τραπέζι επιλύσεως παλαιών διαφορών. Ναι, εντάξει. Ναι. Εκεί είναι το πνεύμα μου. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά αυτό λοιπόν, όμως όλο που κάνουμε εδώ, ναι. Όπως το ξέρουν όλοι και όλοι οι παλιοί ρεθμονατζίδες, είναι θέμα ψυχολογίας. Ναι. Δεν είναι όπως ο εργάτης που βιδώνει μια βίδα. Ωραία. Αν για τον Α ή Β λόγο λοιπόν εσύ. Αυτό δεν μπορείς να εσύ. Αν λοιπόν εσύ, ναι. Μάριε, για τον Α ή Β λόγο μου πεις, Βασίλη, δεν μπορώ να συνεπάρξω με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο στο ίδιο πάνελ, τότε θα διαμορφώσω αναλόγως το πρόγραμμα. Τι πιο απλό. Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, οφείλω κάτι. Στείλαν πόσα παιδιά εδώ την ώρα που μιλούσες. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Πορφύριο Ρουμπυρό σας για τα beats. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ χωρί κόκκινο, χωρί υπότιτλοι, σε βλέπω. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν. Επειδή κάποιοι νομίζουν, Ασλαμά, δεν τρέπεσε λίγο αυτά που σου ξέρετε, τα θυμόμαστε. Δεν υπάρχουν ούτε δεν τρέπεσε. Ούτε ο Ασλαμά ναι. συμφώνησε να έρθει ο Γρηγόρη Κόκκινο εδώ. Ναι. Εγώ αποφασίζω γι' αυτό εδώ. Αν λοιπόν ο Μάριο έχει κάποιε διαφορέ, τι οποίε δεν μπορεί να ξεπεράσει από το παρελθόν, με οποιονδήποτε πανελίστα εδώ πέρα. Μπορεί λοιπόν να μου πει, Βασίλη, εγώ έχω κάποια προβλήματα τα οποία δεν μπορώ να ξεπεράσω, δεν θέλω να συνυπάρξω με τον Α ή Β άνθρωπο στο πάνελ. Είναι πολύ πιο τίμιο και όχι εδώ πέρα να γίνουμε μουνή καπέλο από την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Α, και πιο άλλο. Ναι, τι βασικό ήθελα να πω και τον Βασίλη. Ναι. Γιατί κάποιοι πουλάνε. Τώρα που έχω. Τέλο πάντων, μην πω τώρα. Για τον Βασίλη εγώ το. Για τον Βασίλη εγώ το. Παιδιά, να πω την αλήθεια. Ο Βασίλη μα πληρώνει. Δηλαδή, εμένα ο Βασίλης αν δεν με πλήρωνε, από την αλήθεια τώρα, ειλικρινά, αυτό ελπίζω να το τιμήσει, άστα παιδί, όχι ο κόσμος, εσύ, ο Βασίλης δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, αν μου έλεγε, ξέρεις, θα κάνεις, θα έρθει ο κόκκινος, εγώ δεν ερχόμουν. Τελείωνε. Αν δεν με πλήρωνε. Επειδή με το ίδιο μπορεί να ισχύει και αντίστροφα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο καθένας, αν δεν έχει κάποιο όφελος, είτε με χορηγίες, είτε με donates, γιατί, παιδιά, να ξεκαθαρίζουμε κάτι έτσι, οι πληρωμές προκύπτουν. Έτσι, από τα donates και από κάποιες χορηγίες, έτσι, ξεκάθαρα. Μην πούμε τίποτα καλά, εδώ πέρα. Ότι εσύ με πληρώνεις. Ναι, εντάξει. Θέλω να σε πω εντάξει. Ότι έτσι προκύπτουν κάποια έσοδα okay. τα οποία εγώ φροντίζω να μοιράζω όσο πιο δίκαια μπορώ την πίτα κάποιων εσόδων που έχει το κανάλι. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι σε θέση να σεβαστώ την επιθυμία είτε του Μάριου, είτε του Τρέγια, είτε του Ντρούλινγκ, είτε του Κόκκινου, είτε οποιοδήποτε συνεργάζεται με την εκπομπή, να μου πει εγώ Βασίλη δεν θέλω να συνυπάρξω στο ίδιο πάνελ με αυτό. Δεν θα μαλώσουμε. Θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα έτσι ώστε κάποιοι άνθρωποι να μην συνυπάρξουν. Αυτό είναι για μένα η γνώμη μου. Έτσι, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Χωρίς να χρειαστεί εδώ πέρα να σκοτωθούμε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν. Ξαναρωτώ. Υποπέδει, ρε Ασλαμά, σαν να ανέβει το κανάλι. Αν έκανε εκπομπές με όσες συμπαθούσες, θα είχες, θα έκανες μόνος σου. Λέει, σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Ξαναρωτώ, ο ραπ, πότε ξεκινάει εκπομπές. Θεήλα. Ναι. Θεήλα. Λοιπόν, στη διάφορα. Σκύρο, καλησπέρα, ρε. Άστα καλά. Γεια σου, ρε. Λοιπόν. Ρονάλντο 100 εκατομμύρια, Νεϊμάρ 200 εκατομμύρια. Κόκκινο ζόρι, πλάκα. Λοιπόν, ελπίζω τώρα με το κόκκινο να γυρίσει το μονόσυλλο της αγωνιστικής, Βασίλη, λέει ο Τζίμι Τζάιρα. Παιδιά, θα έχουμε live μονομαχίες στοιχηματικές με τον Γρηγόρη και ήρθε η ώρα να μονομαχήσουμε και στο στοίχημα ζωντανά. Θα το δείτε και αυτό, έτσι, να λύσουμε τις στοιχηματικές μας διαφορές ζωντανά και θα γίνει αυτό. Νομίζω πολλοί το περιμένουν αυτό εδώ. Να έχουμε μονομαχία σε live στοιχηματισμό. Χατζινάκος Κόκκινος. Μανώλης Ρίσμον, ευχαριστούμε για τα beats. Καλοδεχούμενος Κονίδια Σλαβά, καλοδεχούμενος ο Κόκκινος. Τώρα θα σας μάθω τι είναι English sarcasm. Λοιπόν, παιδιά, για να το κλείσω. Επειδή λέξεις καλωμένος, δεν τον άρχισε να μιλήσει τα λοιπά. Τέλος πάντων, okay, δεν. Εντάξει, για να το κλείσω δεν ολοκλήρωσα. Δεν ήθελα και καλύτερα κιόλας έτσι. Λοιπόν, δεν ξεχνάω τίποτα. Δεν ξεχνάω τίποτα. Εντάξει. Θα το δω εδώ όσο πάει. Οκ. Okay. Και κατανοώ απόλυτα την προσπάθεια του Βασίλη. Το ξαναείπα. Και δεν ξέρετε, έχω δεχθεί πράγματα εδώ, δεν τα γνωρίζετε. Γιατί με συγκινεί όλη η τρέλα του Βασίλη. Να πω κάτι. Εγώ θέλω αύριο αποχωρώ και είμαι ήσυχος. Την προσπάθεια του Βασίλη θα την παρακολουθώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ορκίζομαι. Το λέω στο Βασίλη. Το ακούει τώρα πρώτη φορά αυτό ο Βασίλης. Το λέω εδώ μπροστά σας. Αύριο το πρωί λέω, αποχωρώ. Αποχωρώ, δεν μου ούτε με ενδιαφέρει τίποτα. Θα παρακολουθώ, γιατί εγώ παρακολουθώ, μαθαίνω, ξέρω, την προσπάθεια του Βασίλη και θα εύχομαι να πάει καλά. Για τον Βασίλη μόνο. Γιατί πραγματικά είναι λίγο λευκός Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σε αυτό ο Βασίλης. Ακούγεται λίγο ξύμορο αυτό. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, μεγάλη μορφή των μαύρων, τεράστιος, με την περίφημη φράση έχω ένα όνειρο. Ο Βασίλης το πιστεύει, έχει ένα όνειρο. Εμένα απλά έτσι, το όνειρό μου. Το είπα κάτω και στο Λούμπεν. Πέρα από τη δουλειά ή οτιδήποτε. Όνειρό μου είναι να ξανααναγεννηθεί η μαρμίτα. Δηλαδή σε αυτό που θα γουστάρω να το κάνω και αυτό. Η μαρμίτα που αγάπησα επί 20 συναπτά έτη που λέμε και μάλλον. Ναι. Το συναπτά.
Εμένα, άσε τη δουλειά και το οικονομικό, αυτά έρχονται και παρέχονται. Τα έσοδα και αυτά και τα λοιπά. Χορηγίες, beach, meets και τα λοιπά. Okay. Αυτά είναι πάντα θεμητά, καλώς να ορίσουν. Αλλά εμένα αυτό που θέλω να ζω την καθημερινότητά μου μέσα από αυτές τις εκπομπές είναι να ζήσω όσο γίνεται περισσότερο με εκείνη τη μαρμίτα που αγάπησα επί 20 χρόνια που ήμουνα ως τηλεθεατής. Στιγμές μαγικές σαν αυτή της έκρηξης του Μπουγάτσα που είχαμε στο Reunion με την υγεία των λοιμοξιολόγων, ας πούμε. Αυτή η στιγμή εμένα μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια, τα εφηβικά μου χρόνια, άντε μην τον μεγαλώσω τόσο πολύ τον Μπουγάτσα, τα εφηβικά μου χρόνια όταν είδα την έκρηξη του Μπουγάτσα με τον Ραπτόπουλο. Εγώ θέλω να ζήσουμε τέτοιες στιγμές εδώ πέρα και όλοι όσο γίνεται, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε όλοι μπορούν ξαφνικά, ό,τι μπορεί να γίνουν φίλοι, όλοι να δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό ο ένας τον άλλον από αυτή τη στιγμή και μετά, γιατί στο παρελθόν μπορούν να έχουν γίνει πράγματα που κι εγώ ίσως να μην ξέρω και κάποια πράγματα, έτσι. Όλοι με πνεύμα συνεργασίας, αλλά όχι φημωμένοι. Να μιλάμε ελεύθερα, να λέμε ελεύθερα αυτό που σκεφτόμαστε στο μέτρο του δυνατού, για το κοινό καλό και στο βαθμό που κάποιος μπορεί. Αν κάποιος δεν μπορεί να αντέξει κάποιο συγκεκριμένο συνεργάτη, εδώ είμαι εγώ να πω, παιδιά, Τρίτη, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μακαρόνια, πόσο λένε, φακές, Τρίτη, Πέμπτη, μακαρόνια. Τόσο απλά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ και μέρες και ώρες υπάρχουν για όλα τα γούστα και για όλες τις εκπομπές. Και εγώ εδώ πέρα όσο είμαι στο κανάλι γερός και δυνατός, είμαι πρόθυμος να αφιερώσω αρκετές ώρες για εκπομπές κάθε είδους. Εγώ μόνος τις προάλλες που ο Μάριος είχε το... έπρεπε να ξεκουραστεί λόγω της αναμνηστικής δόσης, έκανε Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα εδώ πέρα. Λοιπόν. Έχουν έρθει φανταστικά μηνύματα και τέτοια. Ρε μάγες, δεν αγοράσετε μια συχνότητα στο ράδιο π.χ. 95,8 και να μαζευτείτε όλοι οι ραδιοφωνικοί. Μιας και μαζευτείτε. Λοιπόν. Βασίλη, το ράπ, βάλτε Σαββατοκύριακο.